με αφετηρία αυτό που είπε ο πρόεδρος, θέλω και εγώ να πω ότι δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει γίνει κατανοητό ότι ο Αγροτικός Σύλλογος, στον οποίο είμαι και εγώ μέλος ως παραγωγός, έχει ως βασική αποστολή, με βάση και την νομοθεσία, κυρίως να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των παραγωγών. Και εγώ απόψε, και με συγχωρείτε που θα ξεκινήσω έτσι, στον απολογισμό δεν άκουσα τίποτα απολύτως από αυτά τα οποία έχουν υποστεί οι αγρότες τα τελευταία χρόνια. Για να μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τη φορολόγηση, με τα πετρέλαια, με τα ρεύματα, με τα αγροτεμάχια, με ένα σωρό πράγματα. Το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει είναι αυτό. Δηλαδή, τι απώλεια είχαμε τη χρονιά που πέρασε και τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι αν κάποιοι άνθρωποι από εδώ, παραγωγοί, θέλουν να συμμετέχουν και σε κάποια μορφή οργάνωσης παραγωγής, όπως λέμε, είτε αυτό είναι συνεταιρισμός, είτε αυτό είναι ομάδες παραγωγών, είναι άλλο θέμα. Ξέχωρο είναι ο Αγροτικός Σύμβουλος, ξέχωρο είναι η οργάνωση της παραγωγικής βάσης, όπως λέμε. Θα συμφωνήσω σε σχέση με το Δημοκρατήριο, με την άποψη ότι